Αν δεν το γνωρίζατε, το Παγκόσμιο Κέντρο Ιατρικών Εξελίξεων είναι στην Άραχοβα. Στην είσοδο γράφει Υπουργείο Θεραπείας. Ο Βαγγέλης Γκούμας επισκέφθηκε τον χώρο. Τον υποδέχθηκε η αυτοαποκαλούμενη υπουργός, η οποία μάλιστα του έκανε και το απαραίτητο COVID έλεγχο. Πώς? This is the antidote for the symptoms that are being claimed as COVID. So, stuffy noses, coughs, colds, headaches. Και αν δεν καταλάβατε. Είναι το αντίδοτο αντι-COVID. Είναι δοκιμασμένο και σε 10.000 και ανθρώπους και κανένας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τι μου κάνει? Σε προστατεύει από το COVID. Γιατί ο COVID είναι στο μυαλό, δεν είναι στην πραγματικότητα. Ένα σπρέι που κανείς δεν ξέρει τι περιέχει. Ο κύριος μας συστήθηκε ως Υπουργός Αποκατάστασης. Τόσο εκείνος όσο και η κυρία με την λευκή μπλούζα δεν πιστεύουν στον ιό και δεν βρίσκουν κανένα λόγο γιατί ο δημοσιογράφος μας να φοράει μάσκα. Γιατί δεν πρέπει να φοράω μάσκα? For many reasons. Why? First of all, the coronavirus is there is no proof that the coronavirus exists. Μάλιστα, όπως εντοπίσαμε στην σελίδα τους, δίνουν και το σχετικό έγγραφο το οποίο έχει και QR code. Αυτή η επιστολή βεβαιώνει ότι ο κομιστής έχει μια κατάσταση που τον εμποδίζει να φοράει μάσκα προσώπου. Η μη αποκάλυψη και η εμπιστευτικότητα μας αποκλεί από το να δηλώσουμε με την κατάσταση του κομιστή, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εξαιρείται εξαιτίας αυτής. Το Υπουργείο λειτουργεί και ως επιχείρηση. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πινακίδα που λέει ότι μπορείς να πάρεις προϊόντα αρκεί να τα ανταλλάξεις με βότσαλα. How much cost this? You can't actually buy it with euros. You change your money from euros into rocks. Take that. What is that? That's the same as 50 cents. Πέτρες που τις αγοράζεις με τα χρήματά σου. Το μέλι κοστίζει 8 ευρώ, δηλαδή 6 πέτρες. Ενώ πουλούν βότανα αλλά και κολοειδές ασίμι, όπως γράφει η καρτέλα, το οποίο μεταξύ άλλων είναι και αντιβακτηριδιακό. Πώς ακούγονται όλα αυτά στους πολίτες? Θα πάω για καφέ, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Έχουμε επιληφθεί αστυνομία, ο Δήμος δεν έχει δώσει καμιά άδεια για αυτό το μαγαζί. Φορείες, όλοι να δούμε ακριβώς τι είναι. Στο διαδίκτυο η προπαγάνδα κατά των εμβολίων οργιάζει. Αγιορείτης Μοναχός δηλώνει σε συνέντευξή του πως όσοι δεν έχουν παρενέργειες από το εμβόλιο έκαναν το πλασίμπο. Κάποιοι λοιπόν εμβολιάστηκαν με νεράκι, με φυσιολογικό ορό. Αυτοί που δεν αισθάνονται τίποτε να εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση.